Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. What's up, τι κάνετε, είμαι ο Τζιου και είστε στο House of Bars, εδώ στο Mad TV, εδώ που πρέπει να είστε για να ακούτε τα πάντα γύρω από την κουλτούρα του hip hop και να είστε πρώτοι. Γι' αυτό λοιπόν τσεκάρετε, Falirian Duke, ακολουθήστε στα social media όπως και το Mad TV για να τα βλέπετε όλα πρώτοι. Λοιπόν, σήμερα είμαι διπλά χαρούμενος και διπλά τιμημένος που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Έχουμε ένα καλεσμένο ο οποίος είναι legendary στη hip hop φάση της Ελλάδας. Ραπάρει από πολύ παλιά, ήταν από πολύ παλιά στο BCC του λεκτικού και ακόμα ραπάρει και ακόμα μπορεί να χώσει σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα σκηνικά. Πέρα από αυτό όμως έχουμε συνεργαστεί και σε ένα κομμάτι, τον Όλυμπο, που το είδατε την προηγούμενη εβδομάδα να σκάει πρώτη φορά και θα το ακούσετε και σήμερα. Αλλά χωρίς πολλά πράγματα, είναι μεγάλη μου τιμή να έχω παρέα μου μαζί τον Φάιρο Σαου! What up, brother μου, καλώς μου ήρθες. Τι κάνεις. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε παρέα εδώ. Εντάξει, το ξέρεις από πριν, δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα να το πω, αλλά το λέω για τον κόσμο να το ακούσει. Να είσαι καλά. Τι κάνεις, πώς είσαι αρχικά, νιώθεις καλά. Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαστε δυνατοί, έχουμε πράγματα που δουλεύουν, πράγματα που βγήκανε, πράγματα που θα βγούνε. Δημιουργικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Σε βλέπω και εντάξει, τα έχουμε πει και μεταξύ μας και αυτή η συνέντευξη είναι, δηλαδή, τις πιο πολλές φορές ξέρεις, μιλάω με τους άλλους και μαθαίνω και πράγματα. Με σένα, επειδή αράζουμε για λίγο, τα ξέρω, αλλά τώρα πρέπει να τα ξέρει και ο κόσμος. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε κάνει μαζί και το track που έχουμε κάνει. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε εδώ πέρα στο Mad TV να παίζει και παίζει, ρε παιδί μου. Τέλεια. Και ήθελα να σου πω. Να σε ευχαριστήσω που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας αρχικά. Θες να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι τον Όλυμπο. Πώς ένιωσες, πώς ξεκίνησε να πεις στον κόσμο, προφανώς θα πω και εγώ, αλλά ας ξεκινήσουμε από σένα, ρε παιδί μου. Κοίταξε να δεις. Εσένα σε γνωρίζω χρόνια μέσα στη φάση, τη hip hop φάση και γενικό μέσα στις παρέες, στις κοινές γνωστές που ξέρουμε ποιοι είναι, ας πούμε. Σε έχω πετύχει σε μαγαζιά, σε γνωρίζω και αυτά. Γνωρίζω την πορεία σου. Ξέρω ότι είσαι ένα παιδί της φάσης μας. Και επειδή έτυχε να σε γνωρίσω κάποια στιγμή από ένα κοινό γνωστό που βρεθήκαμε μαζί σε ένα χώρο, είχαμε και την ευκαιρία να πούμε και παραπάνω πράγματα, έτσι, να ανοίξουμε λίγο τα κεφάλια μας, ας πούμε, και να πούμε αυτά που βλέπουμε, ακούμε, γουστάρουμε και να μιλήσουμε. Έτσι. Οπότε γούσταρα και την περσόνα, τι παιδί είσαι. Συν ότι μου άρεσε πάρα πολύ και το vibe του κομματιού που κάναμε, γιατί έδεσε πάρα πολύ ωραία. Είναι φουλ καλοκαιρινό. Έτσι. Μ' αρέσει γενικότερα να κάνω πράγματα διαφορετικά. Χρόνια, μέσα στα χρόνια μ' αρέσει να το κάνω αυτό. Δεν γλιδώνω με ήχους και με αυτά. Μου έκατσε, μου άρεσε το άκουσμα. Μου άρεσε πάρα πολύ και ο Μπόρεκ πάνω που έπαιξε τις καρδιές. Ήταν φουλ τρελό. Οπότε νομίζω έδεσε πάρα πολύ ωραίο. Συμφωνώ και απαυξάνω. Και είναι κάτι το οποίο θα είναι καλό και να το τσεκάρουν και είναι ότι πρέπει για το. Για το τώρα που το είμαστε τώρα. Το καλοκαίρι. Συμφωνώ και παυξάνω. Και να πω κάτι ότι αν κάποιος, ας πούμε, μου έλεγε ο Μπόρεκ, ας πούμε, τι είδους ραπ κάνει, θα έλεγα ότι μου θυμίζει πιο πολύ, όπως θα έχουμε συζητήσει και είναι και τα πράγματα που και οι δύο ακούμε, έτσι. Θα έλεγα πιο East Coast, πιο νεογιορκέζικου τύπου ραπ, ας πούμε. Νομίζω ότι είσαι πιο πολλά εκεί το λυρικό, το πιο γρήγορο, το πιο street, το πιο urban. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το αντίθετο. Είναι West Coast, είναι G-Funk, είναι αυτή η φάση. Τελείως. Κοίταξε να δεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το West και ήμασταν και από τα άτομα που εκτός τότε το αέρα που έκαναν πολύ West, που ήταν τα MS Cumbria και όλη αυτή η λακλικαρία, όλη αυτή η φάση που τσάρισε πάρα πολύ αυτό το West ήχος. Κάποια στιγμή και γενικώς και going through κάποια στιγμή πήγαν και προς τα εκεί. Αλλά και εμείς παλιά, αλλά και σαν Φάιρο, έχω κάνει West χες αρκετές. Έχω γκρούβες. Ας πούμε, τελεία γυναίκα, το έτοιμο, αυτά είναι westkies. Έχω κι άλλα, ας πούμε, τώρα σούπα μπαμ μπαμ. Και ετοιμάζω και μια καινούργια westkia με τον Boy Panda, fresh, αλλά west, ας πούμε, όλη η νοοτροπία. Πάρα Θέλω πολύ πάρα ωραία. Πολύ ωραίο, ακούσω. Πολύ γκρουβάτο, πολύ όμορφο. Θέλω πάρα πολύ να το ακούσω. Λοιπόν, πέρα από αυτό, έχει συνεργαστεί με ονόματα. Τώρα να αρχίσω να τα λέω για να ακούσει ο κόσμος. Έχει εισβολέα, άσαρκο, hate, most VTP, explicit από στοίχημα, tough λάθος από ψυχοδράμα. Ευθύμης, εννοείται στο δίσκο του με τον πόλεμο αυτό. 12ο σπίθηκος, DJ Rico, Master Tempo, Lambda, Ναι, λεκτικός, εντάξει, ήσουν στο Barcode Crew, τι να πούμε σε αυτό.
Ποια συνεργασία ξεχωρίζεις, δηλαδή ποια σημαίνει έτσι πιο πολύ για σένα και γιατί? Ποια συνεργασία? Ποια συνεργασία, κοίταξε να δεις. Όλες οι συνεργασίες, αυτό που λέω τώρα μπορεί να ακούγεται έτσι λίγο σαν πολιτικό τέτοιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλες οι συνεργασίες έχουν κάτι να σου δώσουν. Η συνεργασία που έμεινε πάρα πολύ ήταν η συνεργασία με το Memphis Bleek. Που εκεί μπόρεσα να δω και να δουλέψω με τύπους που είναι πλέον στο industry της Νέας Υόρκης, στη Μέκα, ας πούμε, του hip hop, μαζί με τον DJ τον Green Lantern, ήταν τότε και ο Sniper, ήταν μαζί, ήμασταν με τον Bo και αυτά, όλοι μαζί, ήταν Gram και αυτά. Ήταν πάρα πολύ ωραία όλη η εμπειρία και του αράγματος και του στο στούντιο, πώς κάνανε τις επιλογές τους, πώς δουλεύουν στο στούντιο, πώς κάθονται και κάνουν όλοι αυτό το brainstorm και όλοι μαζί δουλεύουν και πάνε καπάκια και υλοποιούν ένα κομμάτι να βγει μέσα σε κάποιες ώρες. Όλη λοιπόν αυτή η νοοτροπία ήταν, ας πούμε, για μένα ένα μάθημα. Οπότε την ξεχωρίζω ως και ένα μάθημα παραπάνω σαν hint για τη δουλειά μου και για τον τρόπο, το mentality που δουλεύουν. Να πω στον κόσμο ότι υπήρχε εκείνη η εποχή που ο Memphis Bleek ήταν στην κορυφή του κόσμου. Δηλαδή, νομίζω στα τέλη των thousands, να πω. Ήταν 8, το δεξί χέρι 10. Του Jay-Z και τον πατρώναρε παντού και είχε κάνει και πάρα πολύ καλή επιτυχία. Δηλαδή, το 5-3-4 το άλμπουμ που είχε βγάλει τότε ήταν φοβερό άλμπουμ. Ναι. Και για τότε, για τα δεδομένα, όταν είδα ότι εσύ τότε σε άκουγα, δεν γνωριζόμασταν, ίσως να βλεπόμασταν λίγο, αλλά η φάση ήταν ότι όταν είδα ότι έκανε κομμάτι, το οποίο εντωμεταξύ το βίντεο κλιπ ήταν στη Μαρίνα Λίμου. Ναι. Νομίζω ότι την αναγνώρισα γιατί είμαι από το παλιό Φάλιρο. Οπότε ξέρεις, λέω κάτι μου θυμίζει αυτό το μέρος. Και το στούντιο ήταν στα Νότια. Και τότε το αξιοσημείωτο ήταν ότι όταν καθίσαμε στο στούντιο και μπήκαμε μέσα, ήταν σε φάση ο Μπλικ και λέει: πάμε να γράψουμε. Εντάξει. Ψάχνω εγώ τώρα το στυλό να βρω, το χαρτί να βρω. Αυτό δεν κάνει τίποτα. Εκεί πέρα κάθεται. Εκεί πέρα. Περιμένει. Ναι. Τι κάνει να γράψει αυτό. Κάθομαι εγώ το χαρτί. Καθόλου το έγραφα στο κεφάλι του. Αυτό είναι, ξέρεις, Jay-Z σχολή, ναι. Το οποίο νομίζω το βγάζουν και άλλοι κάποια στιγμή. Έχεις δει το βίντεο με τον Timbaland που πηγαίνουν να βρουν κάτι beats, σκάει ο Jay-Z στο στούντιο του Timbaland και του βάζει διάφορα beats. Που βάζει beat της Missy Elliott, που βάζει beats. Του έχει βάλει και ένα beat που το Potion που δεν το πήρε και το πήρε ο Ludacris. Μπράβο, και μετά πηγαίνουν στο στούντιο καπάκια και ο Jay-Z λέει, το λέει ο Timbaland ότι το γράφει στο μυαλό του. Ναι. Πώς είναι, ρε φίλε, 32 μπάρες να γράφει στο μυαλό σου, ξέρω εγώ. Κοίταξε να δεις, είναι, ρε φίλε, το τρόπος. Αυτό σου λέει ότι βλέπεις τρόπο διαφορετικό, βλέπεις πράγματα πως αντίληψης, βλέπεις πόσο πρέπει να δουλέψεις αν θέλεις να φτάσεις σε ένα επίπεδο, όχι μόνο το να δουλέψεις στο management και στο PR και στο marketing και σε όλη τη φούσκα ή τη διαφήμιση που θα σου δώσουν να την προωθήσεις. Μιλάμε καθαρά στο να δουλέψεις το craft το δικό σου, σαν artist, σαν MC, σαν τι είσαι. Συμφωνώ απόλυτα και αυτό πιστεύω ότι λείπει στην εποχή μας. Βέβαια, η εποχή μας έχει δει το hip hop να αλλάζει σαν ύφος, σαν στυλ, σαν διάφορα πράγματα. Ναι. Αλλά σε αυτό θα σου πω, γιατί τώρα λέγαμε για συνεργασίες. Με ποιο καλλιτέχνη από την Ελλάδα δεν έχεις συνεργαστεί που θα ήθελες να συνεργαστείς? Να πεις ότι, ρε φίλε, το έχω τώρα αυτό, αχ, τι ήθελα, ας πούμε, να κάνω κάτι μαζί του. Αυτό συνήθως μπορεί να μου το δώσει ένα κομμάτι. Δηλαδή, να ακούσει ένα κομμάτι άλλου και να πεις ότι θα ήθελα να μέσα. Όχι να ακούσει ένα κομμάτι και να φανταστώ κάποιον. Και να πω, άργα μου, το θα ήθελα αυτό. Συνήθως όταν το κάνω αυτό, δεν είναι ότι δεν μου έχει βγει. Δηλαδή, το έχω, το συζητάω, γίνεται. Είμαστε και με τα παιδιά, ας πούμε, μέσα hip hop, heads, όλοι και αυτά, μπορούμε να αντιληφθούμε ο ένας την οτροπία του άλλου. Και πιστεύω ότι πάντα όταν προσεγγίζω κάποιον, προσεγγίζω με το γνώμονα ότι αυτό, μάντο, σου κάνει, φορά το. Μου αρέσει σε σένα το εξής σκηνικό. Το είχα πει την πρώτη φορά που άραξαμε στο στούντιο παρέα, ότι σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης στη hip hop δεν είσαι είτε στην underground είτε στη mainstream. Γιατί το λέω αυτό τώρα? Γιατί η Ελλάδα είχε πολύ έντονα αυτό το διαχωρισμό. Ιδιαίτερα παλαιότερα, ότι θα είσαι ή underground και θα είσαι κατά του mainstream ή θα είσαι mainstream και θα πηγαίνεις για τα λεφτά. Yeah. Τώρα αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και εγώ το θεωρώ θετικό που έχει αλλάξει, γιατί πιστεύω ότι ο κάθε καλλιτέχνης μπορεί να βγάλει τον εαυτό του ανεξαρτήτως του τι label βάζει. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι το καλό με σένα, ότι μπορώ να σε δω σε όλων των ειδών τα τραγούδια, σε όλες τις φάσεις. Απ' τη μία, ας πούμε, κάνεις με τον Explicit από το Στοίχημα, που θεωρώ ότι Στοίχημα είναι ό,τι πιο underground σαν φάση.
και ας πούμε συζητάμε τώρα για το Memphis Bleek που είναι Αμερική, Rockefeller, top of the world, άμα μιλάμε για εμπορικά, αυτή είναι η φάση. Mm-hmm. Ο Jay-Z είναι η φάση, κατάλαβες. Mm-hmm. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ αυτό σε σένα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση μας σε πολύ λίγο. Τώρα θα πάμε σε ένα break πολύ 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 γρήγορα. Θα δείτε μπροστά σας τώρα τον Όλυμπο, εδώ παρέα με τον Duke. Με τον Duke λέω, εμένα παρέα με τον Duke θα πείτε. Μαθαίνετε με τον Φάιρο θα λέω. αυτό εννοούσα. Παρέα λοιπόν με τον Φάιρο, παρέα με τον Μπόρεκ. Όλυμπος εδώ, ένα shout out στη φύλα και στους ποδηλάτες No Name μέσα σε αυτό, στην Trap House Music. Λοιπόν, ερχόμαστε πολύ γρήγορα με το Φάιρο, Όλυμπος, what up! What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ παρέα με το Φάιρο στο House of Bars. Είμαι πολύ χαρούμενος, το λέω για πολλωστή φορά που είμαστε παρέα και τα συζητάμε όλα αυτά. Ήθελα πάρα πολύ καιρό, ρε μπρο, να το κάνουμε αυτό και πραγματικά ήταν πολύ ωραία γιατί έσκασε η αφορμή και με το κομμάτι. Ήταν ένας λόγος παραπάνω, mm-hmm. όχι ότι ήταν ο λόγος. Ήθελα πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς να γίνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Λοιπόν. Όλα αυτά τα χρόνια έχεις βγάλει πάρα πολλά κομμάτια. Ποιο κομμάτι σε έχει χαρακτηρίσει και ξεχωρίζεις πιο πολύ και αν έχεις μέσα αυτό κάποιο κομμάτι το οποίο ήταν υπερβολικά βιωματικό για εσένα. Νομίζω ο άνθρωπος στον καθρέφτη. Το οποίο ήταν πάρα πολύ ψυχολογικό, βιωματικό και τα σχετικά, έτσι. Ναι, ήταν μια προσωπική κουβέντα με τον εαυτό μου. Και μία εσωτερική αναζήτηση. Και θεωρώ ότι το battle στοιχείο, όπως και το διασκεδαστικό στοιχείο, ας πούμε, το να σε μπορέσω να σε κουνήσω, είναι τα δυνατά μου χαρτιά. Ο κόσμος συνήθως, επειδή είμαι σε αυτό το τρυπάκι που λες ότι δεν μπορώ να σε βάλω ούτε εδώ, ούτε εκεί, ούτε μπορώ να παίξω παντού. Αυτό, ξέρεις, πολλές φορές μπορεί τον κόσμο να τον μπερδεύει. Γιατί θέλει να σε κλειδώσει κάπου. Δηλαδή θέλει μαζί σου ή να μιζεριάζει, ή θέλει μαζί σου μόνο να διασκεδάζει, ή θέλει μαζί σου μόνο να σκέφτεται. Ναι. Δεν θέλει άλλες πτυχές του εαυτού σου. Υπάρχει πολύ δογματισμός, συμφωνώ απόλυτα. Και εγώ, επειδή όλοι αυτοί που λένε ότι είναι ελεύθεροι, κάνοντας τη μουσική τους, μπαίνουν στα δικά τους τα κουτάκια. Εγώ δηλώνω πραγματικά ελεύθερος τόσα χρόνια, κάνοντας πραγματικά ό,τι θέλω με την παιδεία που έχω, που είναι hip-hop μουσική και rap μουσική. Συμφωνώ και παυξάνω. Και έχεις εξαιρετικά καλό flow. Και να σου πω που εκεί έκανα την... Πώς να σου το πω, πήρε το 100% του τίκ σε μένα, σε αυτό που κάνεις, όταν είχε βγει το Panda την εποχή εκείνη που κάνανε όλοι remix του Panda. Και ήσουν ένας από αυτούς που έκανες remix του. Μιλάμε για τρομερό κομμάτι, τρομερό beat προφανώς. Από τότε το έλεγα ότι πραγματικά έκανες το καλύτερο remix. Οπότε εκεί δεν πιστεύω. Δεν το λες μόνο εσύ, το είπε και το Hip-Hop DX. Α, έλα. Το οποίο έκανε μια αναφορά για τα 10-15 πιο weirdest Panda remix. Και είχε βάλει το κομμάτι το. Είχε βάλει το στο Hip-Hop DX. Όχι. Το Hip-Hop DX, τώρα να πούμε στον κόσμο ότι είναι η μεγαλύτερη πηγή νέων για το Hip-Hop στον κόσμο, έτσι. Ναι, είναι μια πλατφόρμα που ξεκίνησε και από περιοδικά, έχει και αυτά. Είναι ιστότοπος καθαρά που ασχολείται με αυτή τη μουσική. Και εγώ ενημερώνομαι πάρα πολύ από το Hip-Hop DX γιατί νομίζω ότι έχει έτσι τη σχετικά πιο αντικειμενική κριτική απέναντι στο Hip-Hop, ας πούμε. Mm-hmm. Προφανώς έχουν και αυτοί τα πρόμο τους, δουλειά κάνουν, εντάξει, δεν είναι παράξενο, ας πούμε. Λοιπόν, τσέκαρε τώρα εδώ πέρα. Τώρα μιλάμε και για flow και για τέτοια πράγματα, ας πούμε. Περίμενε να δεις. Για influence music. Να πούμε συνεργασίες που κάναμε, δεν αναφέραμε τη συνεργασία με τον Ducky Chan, έτσι. Το άλμπουμ. Εννοείται ότι είχα σκοπό να το συζητήσουμε. Απλώς επειδή μου είπες τώρα, εγώ δεν πήγα σε project, πήγα σε μεμονωμένα fit, ένα κομμάτι. Ναι. Ξεκίνησες λοιπόν από, για να το πάμε από την αρχή λίγο τώρα το όλο σκηνικό. Ξεκίνησες λοιπόν σε group. Ξεκίνησες με τους Stan Gram, έτσι. Ναι, στην αρχή λεγόμασταν DAT. DAT. The Absolute Trinity. Και με τους Stan Gram ήσασταν μέσα στο Barcode Crew. Τότε όχι, με Stan Gram ήμασταν μόνοι μας στην αρχή. Okay. Κάναμε μία. Όταν ξεκινήσαμε να. Επειδή ποτέ δεν έχω ξεδιπλώσει την ιστορία του Stan Gram αναλυτικά. Θα ήθελα πολύ να σου πω την αλήθεια. Επειδή όταν ξεκινήσαμε λοιπόν να κάνουμε τη φάση μας, πηγαίναμε σε εταιρείες. Είχαμε πάει σε μια εταιρεία που τότε ήταν ο Βουρλιώτης, στην BMG και είχε το Family τότε, αλλά εμείς μας λέγανε ότι το Family είναι ένα label το οποίο βγάζει ό,τι έχει να κάνει με μαύρη μουσική. Γνωρίσαμε εκεί τον Βουρλιώτη, κολλήσαμε για 1-2 χρόνια μαζί, ήρθαμε να μπούμε στο Family, είμαστε στο Family για λίγο.
δεν καρποφόρησε να αφήσει κάτι. Φύγαμε, κάναμε μια ανεξάρτητη δουλειά, ένα IP, το Νέες Τεχνικές, το 2000, μόνοι μας. Και μετά το 2002-2003 βρεθήκαμε με το Μαρνέζο, με το Ολεκτικό, από δύο κοινούς γνωστούς, που ήξεραν ότι εμείς ετοιμάζουμε άλμπουμ και μας ήξερε η φάση γύρω-γύρω. Και τότε για να σε ξέρει η φάση ήταν ότι έπρεπε να έχεις δουλέψει σε χιλιόμετρα. Όχι στο ίντερνετ. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, μα τότε δεν έπαιζε και τόσο πολύ το ίντερνετ. Να έχεις εμφανιστεί, να έχεις πάει σε cyphers, να σε ξέρουν στην Αλάνα, να πηγαίνεις στο πάρκο που κάνουν freestyle. Ήτανε που παίζει τώρα live να πας. Αυτό έτσι σε μάθανε ο κόσμος. Και έτσι έδειχνες και τη δουλειά σου. Ναι. Οπότε μας έγινε η επαφή, κολλήσαμε τον barcode, βγάλαμε την πρώτη δουλειά. Μετά φύγαμε από 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι. Οπότε να σε διακόψω, brother μου, και να πω ότι σε αυτό το σημείο, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, τη μεταγενέστερη πορεία λογικά αυτού, ότι Tang Ram ήσασταν με τον DJ Earth και αργότερα μπήκε ο Zero. Όχι. Ήμασταν εγώ και ο Zero. Εσύ και ο Zero. Ναι, ο DJ μετά μπήκε, εμβολήσιμος. Ήταν, δηλαδή, είχαμε κάνει πάρα πολύ δουλειά και μπήκε. Δεν έφαγε το, αυτό ναι, που φάγαμε. Ναι, το αρχικό. Ναι, μπήκε μετά. Ξεκινήσαμε στην αρχή, ήμασταν γύρω στα 7 άτομα. Μετά, όταν γίναμε Tang Ram, ήμασταν 3. Έφυγε με το άλλο μέλος, μείναμε 2. Και μετά από χρόνια ήρθε εμβολήσιμος ο DJ. Okay. Αυτή ήταν ουσιαστικά η κανονική ροή. Okay. Και μετά σπάσαμε. Και μετά ο καθένας έκανε τη φάση του. Θέλω να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο, αλλά πιο πριν να πω στον κόσμο που δεν ξέρει ότι ο DJ Earth και ο Zero κάνανε αργότερα τους Vegas μαζί με τη Μελίνα. Ναι. Για να καταλάβουν ποιοι άνθρωποι είναι και πού ήταν πριν, για να καταλάβουν την όλη αυτή φάση. Λοιπόν, εσένα ποια ήταν τα κόσματά σου όταν ήσουν παιδί και πότε κατάλαβες ότι θέλεις να ασχοληθείς με αυτό το είδος? Κοίτα να δεις, στο δημοτικό ήταν πιο πολύ έτσι Michael Jackson και τέτοια. Κάποια στιγμή πήρα τα πρώτα μου ακούσματα, δηλαδή πήρα MC Hammer, άκουσα Run DMC, μου ήρθαν τέτοια πράγματα και είπα, τι είναι αυτό. Όντας λοιπόν ακροατής σε μια μεγάλη ας πούμε πορεία της ζωής μου, γύρω στα 10 χρόνια χοντρικά. Κάποια στιγμή, επειδή εγώ έρχομαι από καλλιτεχνικό χώρο, όλη αυτή η καλλιτεχνική ανησυχία μου έφυγε από το θέατρο και την αφομοίωσε η μουσική και βγάλα από εκεί όλο τον κόσμο. Όταν λες καλλιτεχνικό χώρο, εννοείς ασχολείο σου με το θέατρο ή η οικογένειά σου έχει σχέση με αυτό? Ο πατέρας μου ήταν ηθοποιός. Δεν το ήξερα αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Οπότε ήσουν γύρω στα καλλιτεχνικά πολύ συχνά, ας πούμε. Ναι, ασχολούμουν με το θέατρο χρόνια. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Σε μεγάλες σκηνές, σε μεγάλα θέατρα εννοώ. Πάει όχι παιδικό μόνο. Γιατί ο πατέρας μου έκανε παιδικό θέατρο. Έχω κάνει κάποια τέτοιο σε τηλεόραση, σεριαλάκια, ιστορίες, κάποια μικρά. Αλλά πιο πολύ στο θέατρο. Είναι πολύ ωραίο το θέατρο γιατί είναι πολύ αληθινό, σαν το live. Είναι πάρα πολύ ωραία η επικοινωνία, ρε φίλε, με τον κόσμο γενικότερα και η ενέργεια και να τον κάνεις τον άλλον να του δίνεις συναισθήματα, είτε να κλαίει, είτε να γελάει, είτε να του φορτίζεις τον εσωτερικό του κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραία έτσι, όλη αυτή η κατάσταση. Παίρνεις πολύ ωραία πράγματα. Συμφωνώ και επαυξάνω. Λοιπόν, τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση η οποία σίγουρα έχει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και σίγουρα εντάξει, εμείς τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά θέλω να μου πεις πώς βλέπεις το rap game στην Ελλάδα. Και αν έχει εδρεωθεί αυτό το πράγμα. Έχει εδρεωθεί, αφού δεν είναι στα μπουζούκια, δεν το λένε, έχει εδρεωθεί. Έχει εδρεωθεί. Τυρόπιτα βέβαια, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Η παιδεία είναι πάρα πολύ μικρή. Τι σ' αρέσει και τι δεν σ' αρέσει. Τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει που μπορούν τα παιδιά να κάνουν να βγάλουν λεφτά από αυτό που αγαπάνε, χωρίς βέβαια να έχουν φάει το σκατό που πρέπει. Και όλη αυτή την απήχηση που έχουν τον κόσμο, χαίρομαι που τη βλέπω. Χωρίς βέβαια κάποιοι από αυτήν ακόμα να την έχουν δουλέψει, όχι να την αξίζουν, να την έχουν δουλέψει για να την κερδίσουν. Ναι. Είναι διαφορετικό αυτό που λέω, έτσι. Εγώ σε νιώθω απόλυτα. Δεν καταλαβαίνει τι λέω, να μην παρεξηγούμε. Αλλά εφόσον έχουν αυτή την ευκολία, μπράβο, χαίρομαι για αυτούς. Το θέμα του πύχη έχει πέσει αρκετά και στο mainstream χώρο. Μιλάω για τη μουσική μου, δεν μιλάω για άλλες μουσικές. Θα σε ρωτήσω σε αυτό, ότι θεωρείς ότι ο πύχης έχει πέσει στο κομμάτι του ράπερ και του λυρισμού ναι, ή και στο και μουσικό. Ναι, και της ικανότητας. Αλλά στο του μουσικό, artist. Στο μουσικό κομμάτι θεωρείς ότι έχει στο ανέβει. Στο μουσικό κομμάτι έχει ανέβει γιατί έχουν ανέβει οι ικανότητες και
και τα skills των, του ηχολήπτη, του αυτοδείχνη και των παραγωγών. Mm. Αλλά δεν έχει ανέβει απαραίτητα του artist. Να. Του, να. Του κάνουν τόσο εύκολη τη ζωή πλέον, που θεωρώ ότι δεν δουλεύει και αρκετά για να κερδίσει αυτό που πρέπει να, να κερδίσει για να είναι πιο ολοκληρωμένο. Ξέρω εγώ τι να πω. Mm. Για αυτό το hype που λέει ότι έχει, τέλος πάντων, κάποιοι. Κάποιοι. Μου φαίνεται αστείο, γιατί καμιά φορά μιλούσα εδώ πέρα με MCs οι οποίοι είναι πολύ πιτσιρικάδες σαν, σαν ηλικία και μου λέγανε ότι σε φάση δουλειά με έχει φέρει εδώ. Και εγώ ήμουν σε φάση, ρε πήρω, πότε έχεις προλάβει, ξέρω εγώ, να δουλέψεις. Δουλειά με έχει φέρει εδώ, τι εννοεί. Ότι δύο χρόνια ράπαρε, ξέρω εγώ. Φαντάζομαι τέτοια φάση. Εντάξει, άρα αυτό το παιδί μπήκε μέσα δύο χρόνια, δεν έχει δουλέψει καλά και το είδε, κάνει δουλειά. Δηλαδή ναι, τώρα μιλάς εγώ σαν να, να μην έχω καμία σχέση, ας πούμε, με τα, με τα αυτοκίνητα. Mm. Και να λέω, ας πούμε, ότι είμαι. Και σε δύο χρόνια αυτοκίνητα. Να, ναι, ναι. Φτιάχνω, ας πούμε. Τη... Αυτό. Εντάξει. Αυτό. Mm. Εγώ νομίζω ότι εκεί πέρα το συζητούσα και τις προάλλες με τον Νίβο που ήμασταν εδώ πέρα και μου είπε, συμφώνησε πάρα πολύ σε αυτό που του είπα, ότι στην Αμερική υπάρχει μια διαδοχή μουσικών της μαύρης μουσικής από τα 70s, ας πούμε, με τον James Brown και τη funk στα 80s, την R&B και τα blues των 80s, σαν την Aretha Franklin και τη Whitney Houston στα 90s με τον Michael Jackson και 2002, και εκεί αρχίζουμε και βλέπουμε να μεγαλώνει rap. Και όταν ακούω ακόμα και σήμερα rap, ακόμα και βαρύ να είναι, ακόμα και κάτι ακραίο να είναι, εγώ το ακούω το soul μέσα και το blues της Αμερικής. Ναι. Στην Ελλάδα δεν το ακούω αυτό το πράγμα. Εδώ θα μπορούσε. Και νομίζω ότι μας πληγώνει μουσικά αυτό στο αποτέλεσμα. Θέλεις να σου πω κάτι. Πες μου. Την εποχή πριν 2000, οι αρχές 2000, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ενώ έχουμε μεγάλο πλούτο μουσικό στην Ελλάδα, θα μπορούσαν όλα αυτά τα classic, τα κομμάτια να ξαναναγεννηθούν μέσα από δικές μας φόρμες. Πιστεύεις ότι γίνεται? Γιατί θα σου πω ότι παλιά δεν γινόταν, γιατί πρώτον μας θεωρούσαν εξωγήινους και ξέρεις, τα μπέλα και αχ, τι είναι αυτή και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Και στο τώρα το έχουν δει αλλιώς το έργο. Mm-hmm. Βέβαια, στο τώρα που πάνε να κάνουν αυτή τη μίξη είναι τυρόπιτα. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν έχει κανείς την παιδεία αυτή που πρέπει να έχει για να βγει έτσι όπως θέλεις, μέσα από τη δικιά μας φόρμα και να δοθεί σωστά. Είναι ο καθένας βάζει το μέρος του και αυτό πολλές φορές δεν δίνει και ωραίο, ωραία γεύση σαν αποτέλεσμα, κατάλαβες. Ωραία, ας πούμε, ωραίο χρώμα. Θα πω ότι συμφωνώ σε μεγάλο μέρος εσένα, ότι με σένα σε αυτό το κομμάτι του skill για να το κάνεις, αλλά είναι και το κομμάτι, πιστεύω, να ταιριάζει. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, εμένα μου αρέσει πολύ, ας πούμε, ο Καρβέλας που είναι κεφαλιριώτης και είχε κάνει το καλοκαιρινές διακοπές που ήταν και τότε represent, έλεγε για το Φάλιρο, έλεγε για αυτά. Ξέρεις πόσο μου αρέσουν εμένα αυτά. Και σκεφτόμουν, έχω σκεφτεί πολλές φορές να το κάνω, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, κάπως. Αλλά μπορεί να μην το κάνει. Νομίζω ότι δεν ταιριάζει, ρε φίλε. Εξαρτάται πώς θα το κάνεις. Γιατί το λέω αυτό? Είναι αυτό ακριβώς που λέω. Για να σου φανεί ωραίο, πρέπει αυτός που θα το δημιουργήσει να στο δώσει μέσα από τη δικιά μας φόρμα και να πάρει τα σωστά elements από το χώρο που χρειάζεται για να στο δώσει σωστά. Δεν μπορεί να έρθει ο άλλος που είναι στα 70% μπουζούκι, 80% αισθητικής και να σου πει έλα εδώ να κάνουμε κάτι μαζί. Θα σου δώσει ένα 5% να ασχοληθεί, 10% και όλο το άλλο θα είναι η γεύση δικιά τους. Οπότε δεν θα είναι έτσι όπως θα μπορούσε να δοθεί για να αφομοιωθεί και ο ήχος ο ελληνικός, ο παλιός, δηλαδή να πάρω ένα κομμάτι του Καζαντζίδη και να το κάνω εγώ fresh τώρα. Για παράδειγμα σου δίνω, έτσι. Συμφωνώ και επαυξάνω μαζί σου, αλλά πρέπει να κλείσουμε τώρα αυτό το όνειρο εδώ πέρα, γιατί πάντα ξέρεις, μου αρέσει που κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις, αλλά εδώ μας πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος. Οπότε ερχόμαστε σε πολύ λίγο εδώ στο House of Bars, στο MEA TV, παρέα με το Φάιρο Σαν. Σαλί! What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ παρέα στο House of Bars με τον Φάιρο Σαν και μιλάμε για τα πάντα. Μπρο, δεν θα μας φτάσει ο χρόνος, θα κανονίσουμε ραντεβού άλλη μέρα για να συνεχίσουμε να τα λέμε. Πριν όμως συνεχίσω, πρέπει να πω αύριο Σάββατο 10 Ιουνίου στο 54 Dreamy Night στην Κέρκυρα, DJ set από Αντώνη Δημητριάδη, special guest Θέμης Γιοργαντάς, super host Φίπστερ, Μιχαήλ Άγγελος Κριτικός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 11, Mad VMA 23 από The Day, The Parties. Stay tuned στο Mad TV, Mad Radio 106,2 και στα social media του Mad και έφυγες. Και τώρα συνεχίζουμε λοιπόν αυτή τη φάση. Λοιπόν,
Έχεις κάνει τώρα πρόσφατα, εγώ τώρα με όποιον μιλάω για σένα λέω ότι ο Φάιρο είναι legendary στη φάση. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ειλικρινά το πιστεύω πρώτα απ' όλα, τα skills σου το αποδεικνύουν, η πορεία σου το αποδεικνύει, το πόση μουσική έχεις κάνει με πόσο κόσμο και μόνο σου εννοείται το αποδεικνύει και τώρα έβγαλες έναν δίσκο με έναν άλλον legend της ελληνικής hip hop, τον Ντάκι Τσάν, το οποίο λέγεται Φάιρο Τσάν, μου αρέσει πάρα πολύ η ονομασία. Είναι και αυτό που φοράς εδώ πέρα, βλέπω το merch σας. Respect, respect, πολύ ωραίο. Μπορείτε να το βρείτε κι εσείς. Μίλα μου γι' αυτό ρε brother μου, δηλαδή είναι πραγματικά από τη μέρα που μου πες θα κάνω δίσκο με τον Τάκι Τσάν, λέω φίλε θα μετράει πάρα πολύ. Με τον Τάκαρο κολλήσαμε, Μάντο με τον Τάκαρο μας ένωσε η καραντίνα, γιατί μας ξαναένωσε, γιατί είχαμε πριν μια δεκαετία βρεθεί, είπαμε να κάνουμε ένα κομμάτι, είχαμε κάνει ένα-δυο κομμάτια. Ήταν πολύ ωραία. Μετά είπαμε να το συνεχίσουμε, αλλά κάτι έγινε. Ξέρεις, ο καθένας μετά με τις δουλειές του πήρε το δρόμο του. Η καραντίνα λοιπόν μας ξαναένωσε. Δηλαδή, είχα εγώ μια παραγωγή, την άκουσα. Λέω: εδώ τον φαντάζομαι. Τον παίρνω ένα τηλέφωνο, του λέω: να σου πω, έχω κάτι. Μου λέει να τα πούμε. Τα είπαμε, κάναμε αυτό. Του λέω: είχαμε και αυτά να τα δούμε. Ναι, και μετά μπήκαμε στο έτσι-έτσι και ακούγοντας και τα κομμάτια που είχαμε κάνει πριν μια δεκαετία περίπου. Λέμε: ρε φίλε, κοίταξε να δεις, ακόμα ακούγονται. Κατάλαβες. Και μπήκαμε στο τρυπάκι, μας έβαλε ότι η απραξία και ότι δεν κάναμε τίποτα με τις καραντίνες και με αυτά. Και λέμε: ξέρεις, θα κάνουμε αυτό, ρε φίλε. Δεν έχουμε και κάτι άλλο να κάνουμε. Και έγινε και κόλλησε και βγήκε και πάρα πολύ όμορφο. Μπράβο. Και σας είδα και στο live στον Νιάρχο, ήσασταν πάρα πολύ ωραίοι. Ευχαριστώ. Ήτανε, ο κόσμος ήταν από κάτω πάρα πολύ. Πώς να το πω. Είδα κάτι το οποίο δεν το βλέπω συχνά στα live τα hip hop, ότι ήταν πάρα πολύ κοντά σας. Δηλαδή ένιωθα ότι ήξεραν όλοι και την ιστορία σας, ότι ήταν όλοι hip hop heads, ότι γούσταραν πάρα πολύ. Εντάξει, τον Νιάρχο πανέμορφα τώρα να είσαι εκεί πέρα, θέα, ιστορία ομορφιά. Ήταν πάρα πολύ καλά, ισχύει. Και στον Γκαγκάριν πήγε πάρα πολύ ωραία. Πήραμε πάρα πολύ ωραία. Να έρθω λίγα σπασμένο το πόδι εκείνη την εποχή. Δεν πειράζει, μια χαρά είσαι, μια χαρά δυνατός. Δόξα τω Θεώ. Γενικότερα ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η δουλειά, μου άρεσε πάρα πολύ και πιστεύω και θα μείνει και πίσω έτσι. Θα είναι κάτι θετικό έτσι για τη φάση. Υπάρχει αυτό το, υπήρχε αυτό το κόμπο και βγήκε μια δουλειά. Συμφωνώ. Θα πω ότι όχι από άποψη σύγκρισης, αλλά θέλω να πω ότι και οι Ζητανοί που ήταν ο Τάκης και εσύ με τους Tangram είχατε κάποιο στοιχείο από Wu-Tang Clan και οι Men και οι Δε. Ήμασταν επηρεασμένοι. Κοίταξε να δεις, ήταν πάρα πολλοί έχουν επηρεασθεί από αυτή τη φάση. Όχι μόνο εσείς, και στην Αμερική και στη Γαλλία και παντού. Παντού, παντού. Γεν ας πούμε. Απλώς είχαμε ξέρεις τι, με τον Τάκη ενώ είχαμε μια κοινή συμπάθεια και οι δύο. Επειδή ήταν παράλληλοι δρόμοι μας, γιατί σχεδόν μοιάζαμε. Μπράβο. Εντάξει, εμείς ήμασταν και λίγο πιο. Μπορούσες να μας βάλεις, να μας ακούσεις, ρε παιδί μου, και πιο σε ένα κλαμπ. Ναι. Είχαμε κι άλλη γεύση. Μπράβο. Οι Ζήταν είχαν μια πιο δρομίστικη, μια πιο γκράμι φάση. Εμείς είμαστε δρομού, αλλά μπορούσαμε και να σε κουνήσουμε. Και ήμασταν παράλληλα, ας πούμε. Ναι. Δεν έτυχε ποτέ ενώ υπήρχε ο ένας για τον άλλο συμπάθεια και βλεπόμασταν και το ένα. Δεν είχε βγει ποτέ να κάνουμε ένα κομμάτι. Και κάτσε και κάναμε τη δουλειά. Και νομίζω ότι ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Νομίζω ότι πρεσβεύει το πάρα πολύ τη φάση. Το έφερε, όπως λέει και στο γεννημένος γι' αυτό, ότι ήταν γραφτό. Και θα πω respect. Τώρα όμως θα σε πω σε μια άλλη σου φάση. Κάτι το οποίο μου αρέσει υπερβολικά πολύ, γιατί μου θυμίζει τους MCs της Αμερικής σε μεγάλο βαθμό. Γουστάρεις πάρα πολύ μπάσκετ. Πάντα. Το μπάσκετ σε βλέπαμε, σε έχω δει βιντεάκια που παίζει σε τέτοια, ξηγέσαι άσος εκεί πέρα, playmaker, ξηγέσαι τριμποντάκια, παίζει μπάλα εκεί φούλων, έτσι. Ναι, παίζω. Ξεκίνησες λοιπόν από τις Ακαδημίες των Σουρμένων σε ηλικία 10 ετών και έφτασες μέχρι τη Β' Εθνική. Δάσκωσο. Ένα σαλούτ και στην αρχή συνταξία, να το πούμε γι' αυτό. Αγωνίζεσαι ακόμα, παίζεις ακόμα και επίσης. Θα σου πω. Στη δεύτερη καραντίνα έχω σταματήσει γιατί μας πήγε μισή σεζόν, μας σταμάτησαν. Πήγαμε την άλλη μισή σεζόν, μας σταμάτησαν. Μετά μου ήρθαν όλα, είχα να τρέξω άλλα. Και γενικότερα μετά την καραντίνα ήμουνα και σε πολύ περίεργη φάση της ζωής μου, όχι και στα πολύ πάνω μου. Και νομίζω και όλος ο κόσμος, έτσι. Ναι. Αλλά δόξα τω Θεώ. Και θέλουμε λίγο να βλέπουμε λίγο ήλιο, να ανοίγει έτσι, το μάτι μας. Γιατί... Έχεις να πούμε και μια υπέροχη κόρη, η οποία φαντάζομαι όταν μπαίνει στο παιχνίδι βγαίνουν πράγματα της προσωπικής ζωής. Χαμός είναι. Γιατί φαντάζομαι ότι ο μισός σου χρόνος πάει εκεί. Χαμός αλλά να είναι καλά, γιατί εγώ σας χαίρομαι πάρα πολύ και με την Τζου και σας βλέπω. Θυμάσαι που είχες έρθει στο βίντεο κλιπ μας με τους Radioact και ήταν μωρό, ξέρω εγώ. Και ήταν εκεί πέρα και κάτι είχε πιάσει και έπαιζε τύμπανα. Πάρα πολύ cute, πάρα πολύ αστείο. Εκεί και αυτές αθλητικά.
Εννοείται. Τι κάνει, τι την έχει βάλει να κάνει. Μόνη τη κάνει. Τι κάνει. Τον μπάσκετ ασχολείται. Τέλειο. Πιάνο κάνει. Τέλειο. Ότι έχει ζητήσει μόνη τη. Και γενικότερα πολύ έτσι ενέργεια αθλητικά και τέτοια και μουσικέ και ρυθμού και αυτά. Χαίρομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση που έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα αυτό. Την κάνω σε όλου που έρχονται εδώ πέρα. Και είναι το top 5 Dead or Alive. Οι 5 σου αγαπημένοι όλων των εποχών. Oh, και είναι η χειρότερη ερώτηση που μου κάνουν πάντα. Ακριβώς. Γιατί είναι το πιο δύσκολο πράγμα να απαντήσω, ρε φίλε. Τα βάλει στη σειρά. Πολύ δύσκολο. Ωραία, να πούμε. Αχ, Θεέ μου, γιατί μου το κάνετε αυτό. Λοιπόν, ας πούμε Pac, Biggie, Nas, να δώσω μια τριάδα. Να πω τι άλλο. Θα μείνουν πολύ έξω. Να πω το Cube, να πω το Bastard, να πω το Method Man, να πω το Redman. Ναι. Θα του πω αυτού. Θέλω να τι πέντε. Μια δεκάδα εγώ θέλω για να μπορέσω έτσι λίγο να κλείσω. Πέντε είναι όμως το τέτοιο. Ωραία. Γι' αυτό είναι για να σε πιέσει, δεν είναι για να μην σε πιέσει. Ωραία, βάλε. Pac, Biggie, Nas. Πω, είναι ο Big Pan, Method Man και Busta Rhymes, ξέρω εγώ. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Δεν είναι αυτό, το Nice Cube να μην το βάλουμε. Το Gucci Rap. Ωραία, φίλε, το Scarface. Πού πάμε, ρε Μάντο, πού πάμε με το πάει. Δεν πάμε εντάξει, με το πέντε. Εντάξει, πέντε είναι όμως, ρε φίλε, πρέπει τώρα είναι εκεί. Δεν μου έχει ούτε ένα πληρωματικού. Και πρέπει να του βάλει στην κυβωτό του να ζήσουν μόνο αυτοί. Όλοι θα πρέπει να του δεν έχει, πέντε, έχει πέντε θέσεις. Έχουν όλες οι θέσεις έχουν καλυφθεί. Πολύ. Φίλε, ναι. Φίλε, ναι. Λοιπόν, τι περιμένω από εσένα στο εγγύς μέλλον. Περιμένετε ένα project που ετοιμάζω με DJ Silence. Μ' αρέσει και πιστεύω ότι ταιριάζεται πολύ. Και έχω και πάρα πολύ καιρό έτσι πάλι να κουνήσω. Και νομίζω ότι ο Silence είναι μανούλα. Στο τώρα, ας πούμε, που παίζει. Είναι θεωρώ ο πιο, συγγνώμη σε διακόπτω, είναι θεωρώ ο πιο χαρακτηριστικός σε παραγωγή παραγωγός στην Ελλάδα. Αυτός και ο Σκάιβ θεωρώ. Ότι ο ήχος του ακούγεται ότι είναι δικός του. Ναι, απλώς επειδή εγώ γνωρίζω πιο πολύ το Silence, θα πω για το Silence ότι είναι ένα παιδί το οποίο, επειδή έπαιζε τη μουσική χρόνια και τη γνωρίζει, όλες οι επιρροές του και όλα τα ακούσματά του και όλα, γνωρίζει πάρα πολύ τέλος πάντων πώς να κουνήσει γιατί είναι DJ, δεν είναι μόνο ένας producer. Έτσι, έχει κατευθείαν με τον κόσμο. Εκεί στο Toy Room τόσα χρόνια, στη Μύκονο, ναι, χρόνια. Έχουμε αράξει, τα έχουμε πει. Respect. Οπότε έχω ένα project από εκεί. Ετοιμάζω ένα με τον Boy Panda, ένα σιγκλάκι που θα βγάλω αυτή τη γουεστιά που σου λέω. Έχω μια τριλιά με ένα Mr. Pete, ένα παλικάρι από Βόρειο Ελλάδα καινούριο. Γενικότερα κάνω πολλά πράγματα, θέλω να κάνω πολλά πράγματα. Ετοιμάζω και άλλα πράγματα, αλλά αυτό που σίγουρα είναι σταμπλαρισμένο θα βγει είναι σίγουρα με τον DJ Silence, αυτό το προτζεκτάκι που ετοιμάζουμε, 5-7 κομμάτια κάπου εκεί και σιγκλάκια. Και το δικό μας τώρα το πρόσφατο που κάναμε. Όλυμπος. Και γενικότερα ό,τι είναι να βγει και με ανθρώπους που βρισκόμαστε και θέλουμε να κάνουμε πράγματα δημιουργικά και να φέρουμε μουσική να γουστάρουμε. Μπράδερ μου, έχεις πολύ αληθινή ενέργεια και πολύ hip-hop ενέργεια και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ πέρα για να συζητάμε για πάρα πολλές ώρες. Το έχουμε ήδη κάνει, αλλά πόσο μάλλον να το κάνουμε και για τον κόσμο για να μαθαίνουν παραπάνω πράγματα και να ακούνε παραπάνω πράγματα, γιατί αυτό κάνει και η εκπομπή μας εδώ πέρα. Και καλά κάνεις και είναι και ωραίο και το House of Bars και γενικότερα μπράβο σου, γιατί σε έχω δει τσεκάρει και σε ξέρω κιόλα, δεν σε έχω τσεκάρει. Γνωρίζω ότι τον ενημερώνεις τον κόσμο για την παιδεία, για το hip-hop, τους λες πράγματα, δεν είναι μόνο παίζουμε κομμάτια. Προσπαθώ γενικότερα, ξέρεις, να δίνω λίγο βάθος αυτό που κάνουμε, γιατί ο μέσος πιτσιρικάς ακούει τους 5-10 που κάνουν hits, αλλά ξέρεις, όταν ακούει ο άλλος και λέει ακούω hip-hop, κανονικά πρέπει να ξέρει 5 πράγματα παραπάνω, γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ. Πρέπει. Και το λυπηρό είναι ότι δεν ξέρουν και αυτοί που το κάνουν τώρα. Ναι. Αλλά δεν πειράζει, όλοι μπορούν να μάθουν. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ, ο καθένας να κάνει δουλειά του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, brother μου, να συνεχίσεις να κάνεις πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Και λοιπόν, στο επόμενο part μας εδώ πέρα θα κάνουμε live εδώ πέρα για πρώτη φορά τον Όλυμπο και ένα δικό σου κομμάτι το οποίο λέγεται Δεν μένει τίποτα. Δεν μένει τίποτα, το οποίο είναι και πάρα πολύ επίκαιρο στη φάση μας αυτή τη στιγμή, πολιτικά ειδικά, αλλά και μουσικά. Και κοινωνικά και μουσικά, ναι. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν παρέα εδώ. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν soon μετά το break salute εδώ στο House of Bars. Hey, Flow Music on. Check, House of Bars. Για το 2-0-2-1.
τρία, check. Βαρέθηκα να τους ακούω, μου λένε αξίζεις πολύ περισσότερα. Βαρέμαι να το αναλύω, μα αλλά κοιτά το κοινό γενικότερα. Μια ψεύτικη προσωπικότητα, να σπρώχνει μεγάλη ποσότητα. Το παίζει του δρόμου, μα βγαίνει με 10 κι ας πάει για μία τυρόπιτα. Αυτοί δεν τα έχουνε κι ας σημαδεύουνε, δεν σου τραβάνε σκανδάλι. Ο φίλος του φίλου του έχει ένα φίλο, σου λέω μεγάλο αλάνι. Τατού να γράφει thug life, ζωή που κάνει through life. Θα στείλει να πάρουνε από το πάρκο, ψηρίζουν αυτός δεν πατάει. Από την άλλη ακούγεται μύρλα και πίσω τους έχουν οικόπεδα. Πουλάει μιζέρια, γελάει, φαβέλα τα παίρνει από τα φτωχόπεδα. Η δυστυχία η κότερα, αντιγραφή λέει τόφερα. Λες την αλήθεια σε ναι, γραφικό κάτσε έπονται κι άλλα χειρότερα. Με τα λεφτά χορηγού, κρίση του γλυκού νερού. Καβαλήσανε μπαμπού, του το βάζω ξέρεις πού, πού. Ψεύτικα και τα χαμόγελα βάλανε δρόντια, φτιάξαν βιτρίνα. Αυτή είναι κομπλεκτική κι ό,τι λένε κι εγώ που δεν φτιάχνω το σίγμα. Πες τους, γράφω και τους κάνω μνήμα. Πρώτο style στην Αθήνα. Τώρα τους μάθαμε ζουνε σαν κλόουν, αλλιώς δεν θα κόβανε χρήμα. Fuckery here, τη ζωή σου ταινία θα κάνεις με ένα CD. Fuckery here, είσαι ακόμα ένα single, junk food, yeah happy me. Δεν έχω τίποτα άλλο να χάσω, γι' αυτό και το γράφω. Αν μπουνε στο μάτι θα γίνουνε στάχτη, φωτιάς υπογράφω. Δεν λένε τίποτα, όλα εφήμερα μάτω, δεν μένει τίποτα. Πού θα τα πάρεις στον τάφο, δεν έχω τίποτα άλλο να χάσω, γι' αυτό και το γράφω. Αν μπουνε στο μάτι θα γίνουνε στάχτη, φωτιάς υπογράφω. Δεν λένε τίποτα, όλα εφήμερα μάτω, δεν μένει τίποτα. Πού θα τα πάρεις στον τάφο. Πάμε τώρα στο κοινό που είναι μικρό και δεν έχει παιδεία. Θα αλλάξουνε είδος μεγάλη, πρώτο τραπέζι στην επιτυχία. Όλα είναι μουσική, εκτός από αυτά που εσείς χαϊπάρετε. Ο θησαυρός είναι βυθό, πού να το βρεις τον αφρό που σερφάρετε. Θέλεις να βρεις θηλυκό, για τη Madame Figaro. Θέλεις να χέζεσαι πάνω σου από τα ζάνια να πέφτεις στην κο. Νιώθεις ασήμαντος, λέγε πόσα θα βγάζεις. Φλέξαρε, όλο χρυσό, νιώσε περήφανος, θα τα πάρεις με playback. Το κοινό, να πως το βλέπουνε και καλά σας τα κάνουνε γιατί αυτό σας αξίζει. Είναι ο καθρέφτης σας, κάπως έτσι θα πάει. Φαντάσου αυτό να ψηφίζει. Χρόνια κάνω μουσική κι είναι σαν με τοπική. Πάτα γκάζι είναι crash test, κάνε ντάμι δοκιμή. Όπλο πάνω από τον boy τους, να χειρίζονται σε story τους. Λένε για το πορτοφόλι τους και έτσι νιώθουν μάγκες όλοι τους. Τόση λαμογιά και ψέμα θε μου, δεν φαντάστηκα πως θα τη δω ποτέ μου. Ούτε ομάδες και ιδέες δεν εκμεταλλεύτηκα ποτέ για το κασέ μου. Ξεχωρίζουμε από τα βήματα, διαχωρίζομαι από τα λύματα. Άλλο να είσαι ο μαν κι άλλο ο μαϊντανός, τα μπερδεύουν αυτά πλέον σήμερα. Τα παιδιά φαντασμένα, τα μυαλά φουσκωμένα από πια τυφλωμένα. Τι να θέλω από σένα, το κοινό σου κενό προτιμώ τον κανένα. Δεν έχω τίποτα άλλο να χάσω, γι' αυτό και το γράφω. Αν μπουνε στο μάτι θα γίνουνε στάχτη, φωτιάς υπογράφω. Δεν λένε τίποτα, όλα εφήμερα μάτω, δεν μένει τίποτα. Πού θα τα πάρεις στον τάφο, δεν έχω τίποτα άλλο να χάσω, γι' αυτό και το γράφω. Αν μπουνε στο μάτι θα γίνουνε στάχτη, φωτιάς υπογράφω. Δεν λένε τίποτα, όλα εφήμερα μάτω, δεν μένει τίποτα. Πού θα τα πάρεις στον τάφο. What's up, what's up, what's up, brother μου. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό. Trap House Music, South Side, where you at? Ναι, ναι. Φάιρο. Duke. What's up. Πάμε, μάτω. Hey, μέρα με τη μέρα το χάνω, wow. Κοιτάω πιο πάνω, wow. Τίποτα ποτέ δεν με φόβησε, κάπως έτσι θα πεθάνω, wow. Μέτρα πάνω τα αστέρια σου. Μπιπ τη μιζέρια τους. Πάντα γκάζει και παίρνα τους. Πες το game, πες σε μπάλα. MVP στην ομάδα. Θέλω να είσαι φως μες στα μάτια. Έτσι θα βρεθούν μονοπάτια. Έτσι θα σε ρίξουν τα πέσεις. Θέλουν να σε δουν να πονέσεις. Κι όταν θα έχεις πόνο θα το κάνεις λόγο. Και το στέμα σου θα φορέσεις. Κάθε μέρα μες στο hustle δεν με ξέρεις καλά. Ξέρω ποιος και τι και πώς. Μα κάνω άλλη δουλειά. Έπεσα no. Έχασα no. Πάμε στον Όλυμπο, φέρα απ' το καλό το wow. Σπάω πουρα από Κούβα. Μπλουμπέρι για μπιάν, βάζω πάνω σαν το Λούντα. Κυνήγα μόλι το Μπούντα. Αλλά σήμερα αράζουμε, καπνίζουμε το Μπούντα. I'm having illusion. Από το πολύ όπως η Cypress Hill. Το εξαφανίζω σαν το Copperfield. Και τα μάτια μου είναι σαν του για ομίλ. Φτάνω στο άμυν, αμήν. Αν σβήσει θα ανάψουμε άλλο. Όλο πιο πάνω πετάει το team, το team. Με θεαρολάρι μεγάλο. Αδειάζουμε γένεση κάτω στο χώμα. Αυτούς που έχουν μίγει θυμόμαστε ακόμα.
ακόμα. Όσοι έχουν μείνει εδώ στον αγώνα. Μαντό! Καλοκαίρι, χειμώνα. Κάθε μέρα με στο χάσο δεν με ξέρεις καλά. Ξέρω ποιος και τι και πώς, μα κάνω άλλη δουλειά. Έπεσα νο-νο-νο, έχασα νο-νο-νο. Πάμε στον Όλυμπο, φέρα απ' το καλό το Κάθε μέρα με στο χάσο δεν με ξέρεις καλά. Ξέρω ποιος και τι και πώς, μα κάνω άλλη δουλειά. Έπεσα νο-νο-νο, έχασα νο-νο-νο. Πάμε στον Όλυμπο, φέρα απ' το καλό το Νέο πράγμα, Μάντος. That's what's up, Όλοι πως. Έτσι, Μπόρεκ on the track, Southside, where you at, Trap House Music, what up? Σ' όλες τις πλατφόρμες έξω, Μάντος. Τσεκάρε το Όλυμπο, YouTube, Spotify, that's what's up. That's what's up, how's the buzz, ladies and gents. Είχα τη χαρά μαζί μου να έχω τον Φάιρο σήμερα, legendary shit. Την αγάπη μου, Μάντος. Peace and love. Καλό βράδυ. Peace.